σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της χώρας το γεγονός ότι ήρθε το δούνου του και η Τρόικα το 2010. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην Ελλάδα υπήρχαν οι συνθήκες που διευκόλυναν την είσοδο του δούνου του και την υλοποίηση των μνημονίων. Και τι εννοώ. Το μνημόνιο και όλες οι πολιτικές και οι αλλαγές που επέφερε βασίζεται σε μία λογική. Στη λογική της ενδυνάμωσης των αγορών σε βάρος του δημοσίου, σε βάρος του δημόσιου χώρου, των κοινωνικών και των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτό που ενδιαφέρει τους εκφραστές του μνημονίου είναι να διευκολύνονται οι συναλλαγές, να μεγαλώσουν οι συναλλαγές και σε όγκο και σε συχνότητα. Και για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζονται δύο προϋποθέσεις, οι οποίες δυστυχώς στην Ελλάδα υπήρχαν και πριν την κρίση. Το πρώτο είναι η κοινωνία των πολιτών να είναι διαλυμένη και το δεύτερο είναι η συλλογική θεσμή εκπροσώπησης να είναι εξαιρετικά αδύναμη και οι πολίτες να μην τρέφουν συναισθήματα εμπιστοσύνης προς αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα συνδικάτα και κυρίως οι μεγάλες συνδικαλιστικές παρατάξεις που υπέγραφαν αυτές τις ντροπιαστικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μπήκε με υψηλά χρέη στον εναγκαλισμό του δούνου του και της Τρόικα, έχοντας από πίσω της τουλάχιστον 16 χρόνια συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κοινωνική αντίσταση, είτε γιατί η κοινωνία των πολιτών δεν δουλεύει, είτε γιατί τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης το μόνο που προάγουν είναι ένας εύκολος νεοπλουτισμός και καταναλωτισμός, είτε γιατί τα συνδικάτα δεν είναι εκεί να εντάξουν τους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται προστασία και βοήθεια, όπως είναι οι νέοι, οι μετανάστες, οι γυναίκες, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει το δούνου του, να αξιοποιήσει τα κακώς κείμενα στα δημόσια οικονομικά, να χρησιμοποιήσει και τα μέσα ενημέρωσης που ως γνωστόν μπορεί και να τα ελέγχει και με άλλους τρόπους παράτυπους και να παράγει αξιώματα και αντιλήψεις ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός ο οποίος χαρακτηρίζεται από ραθυμία, οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, τους αξίζει αυτό που θα πάθουν και ότι στο τέλος αυτής της πορείας θα δουν φως στο τούνελ, οικονομική ανάπτυξη και έναν παράδεισο, θα γίνουν αυτό που λέγεται αυτές τις μέρες μια κανονική χώρα. Στον ελληνικό λαό δεν άξιζε αυτό που συνέβη. Νομίζω όμως ότι μας δόθηκε μια ευκαιρία να διαμορφωθεί μέσα από την κρίση ένα νέο είδος πολίτη, ο οποίος σκέφτεται πέρα από τη δική του οικογένεια και την ευημερία του και την ευμάρειά του, σκέφτεται τι είδους αέρα αναπνέει, σκέφτεται αν το νερό που πίνει θα πρέπει να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, τον ενδιαφέρει αν θα πουληθούν τα νησιά του και εάν θα μπαζωθεί η θάλασσα και ο γυαλός κτλ. Και νομίζω ότι αυτές οι εκλογές μας δίνουν ακριβώς την ευκαιρία να ανοίξει αυτή η κουβέντα, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να προωθηθούν και άλλου είδους πολιτικές που θα δώσουν απάντηση στην σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Επισκέφτηκα πρόσφατα το Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού, όπου εκεί διαπίστωσα ότι στις ουρές βρίσκονται άνθρωποι από μειονότητες, Ρωμά, μετανάστες, ανασφάλιστοι Έλληνες, ασφαλισμένοι Έλληνες αλλά με εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα και όλοι περίμεναν με απόλυτη ηρεμία, ήταν εξοπλισμένοι με υπομονή, άκουγαν τον γιατρό, είχε διαμορφωθεί μια άλλη σχέση με τον γιατρό. Στο Μητροπολιτικό λοιπόν Ιατρείο του Ελληνικού διαπίστωσε ότι παράγεται όχι μόνο ένα νέο είδος αλληλεγγύης μακριά από τις αγορές λογικές και το κέρδος και την εξασφάλιση κέρδους, αλλά και ένα νέο είδος ιατρικής, όπου οι ιατρικοί λειτουργοί βρίσκονται ακριβώς πάνω από τον ασθενή, ίσως γιατί δεν έχουν και τα πολλά μέσα και την οργανωμένη δομή ενός μεγάλου νοσοκομείου κτλ. Επισκέφτηκα πρόσφατα τα μουσικά σχολεία, όπου είδα ανθρώπους που δουλεύουν για πενιχρούς μισθούς. Ανθρώπους που ταξιδεύουν από την Καλαμάτα ή από την Ξάνθη και εισπράττουν μόλις 450 ευρώ το μήνα. Και μέσα σε αυτά θα πρέπει να πληρώνουν το ενίκιο τους,
και να εξασφαλίζουν το βιοπορισμό τους μέσα από αυτούς τους πενιχρούς μισθούς. Και όμως είναι εκεί διότι τα παιδιά τους αγαπάνε και αγαπάνε το επάγγελμά τους. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι παρά την κρίση, παρά το ότι έχει συμβεί, η Ελλάδα παράγει πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε μέσα στους 10 πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Αυτό όμως που απαιτείται είναι επιτέλους οι θεσμοί να δουλέψουν και κυρίως οι κοινωνικοί θεσμοί να γίνουν πιο δημοκρατικοί. Να ανοίξουν τις πόρτες στους νέους ανθρώπους με πιο οριζόντιες δομές και όχι με ανθρώπους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καρέκλα και το κέρδος τους.